Οργή προκαλεί εικόνα της κυλίτσας Ζιζέλ με τα σημάδια από το τσιγάρο στο κεφάλι της. Την άτυχη σκυλίτσα βρήκε λίγο πριν το μεσημέρι νεαρή κοπέλα στο κέντρο του χωριού Ροδόπολη και αμέσως ειδοποίησε την τοπική εθελοντική ομάδα για τα αδέσποτα. Μας ενημερώσανε για το συμβάν, είδανε το σκυλάκι μισοκαμένο με τσιγάρο. Εμείς δεν είδαμε κάτι βέβαια, μία κοπέλα με ενημέρωσε. Το σκυλάκι ήταν εξαπλωμένο βασικά, ήταν στον ήλιο, λιαζότανε το σκυλάκι, αλλά προφανώς κάποιος πέρασε και πήγε να σβήσει το τσιγάρο επάνω στο κεφάλι του ζώου. Έκπληκτη και φυσικά γεμάτη θυμό, οι εθελοντές διαπίστωσαν την απάνθρωπη αυτή πράξη στο σώμα της Ζιζέλ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι όλο απάνθρωπο, δεν υπάρχει λογική. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Πήγαμε, είδαμε το ζώο. Το ζώο είναι μια χαρά. Δεν έχει προβλήματα το ζώο. Δεν έχει εγκάβματα από το τσιγάρο. Αλλά προφανώς ο κύριος ήταν περαστικός και ήθελε να κάνει την τρέλα του πάνω στο ζώο. Η 6 ετών σκυλίτσα είναι καλά αυτή τη στιγμή και όπως φαίνεται άντεξε την κτηνοδία των ανθρώπων ή του ανθρώπου που σκέφτηκε να σβήσει το τσιγάρο στο κεφάλι της. Και δεν πρόλαβε να καεί το ζώο, ευτυχώς. Δεν πρόλαβε να καεί το ζώο, γιατί εμείς που το είδαμε δεν είναι καμένο το ζώο. Απλά ο κύριος ήθελε να κάνει, ο κύριος τέλος πάντων όποιος και να ήταν, ήθελε να κάνει την τρέλα του πάνω στο ζώο. Όχι, δεν χρειάστηκε να πάει σε κτηνίατρο, δεν έχει κάτι το ζώο. Οι εθελοντές ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, ώστε να βρεθεί ο δράστης αυτής της αποτρόπαιης πράξης. Θα δούμε τώρα αν θα κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες εμείς σαν εθελοντές, θα το δηλώσουμε στην αστυνομία και τα λοιπά. Αν βρεθεί κάποιος ή είδε κάτι να μας ενημερώσει, να μπορέσουμε να το βρούμε. Λογικά δεν θα είναι παιδάκι, γιατί το παιδάκι δεν θα καπνίζει, λογικά θα είναι κάποιος ενήλικας.